Εμείς έχουμε πει ότι ακριβώς σε συνάφεια με τα ιατρεία δημόσιας υγείας είναι αυτή η πλατφόρμα που δημιούργησε, θα μας πούν οι αρμόδιοι ποιοι και ανών ιδέα ήταν να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα την βλέπουμε κυρίως στον για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Κύπρο. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μέσω Skype τον κύριο Χρήστο Παναγιώτου, είναι υποδιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ΚΙΟΣ και είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Παναγιώτου πώς προέκυψε η ιδέα, ποιανόν ήταν αυτή η ιδέα, πώς τέθηκε στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας αυτό το χρήσιμο εργαλείο. Κύριε Παναγιώτου, καλό σας απόγευμα από τις Εχμές. Γεια σας κύριε Παναγιώτου. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, πείτε μας λίγο για το επιστημονικό, το ερευνητικό κέντρο ΚΙΟΣ, λίγα λόγια και μετά στο πώς προέκυψε αυτή η πλατφόρμα. Και εξηγήστε μας τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα. Λοιπόν, το ερευνητικό κέντρο ΚΙΟΣ είναι ίσως η μεγαλύτερη μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και το 2017 είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί σε κέντρο αριστείας. Έχουμε πάρει ένα μεγάλο κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινήσαμε, πήγαμε από 30 ερευνητές, τώρα έχουμε κάπου στους 150 ερευνητές. Όσον αφορά για την πλατφόρμα, το τι είχε συμβεί, μόλις ακούσαμε το πρώτο κούρσμα στην Κύπρο, είχαμε κάνει μια εσωτερική συνάντηση με πρωτοβουλία δύο συναδέλφων, του Παναγιώτη Κογιού και του Δημήτρη Ηλιάδη, οι οποίοι είχαν, να πούμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε για το κρίση που ερχόταν. Είχαμε βάλει αρκετές ιδέες και τελικά αποφασίσαμε, καταλήξαμε σε μία και επικοινωνήσαμε αμέσως με το 1420, με τη διευθύντρια την Ριάννα Κωνσταντίνου. Η οποία της υπηρεσίας ασθενοφόρων, ναι. Από την υπηρεσία ασθενοφόρων. Μας δέχτηκε, μας εξήγησαν πού είναι το πρόβλημα. Όταν ξεκινήσαν εκείνοι, έγραφαν κάθε αναφορά, γινόταν στο χαρτί και έπρεπε να μεταφερθεί από χαρτί να το στείλουν στην Μονάδα Επιδρομικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας κτλ. Ξεκινήσαμε τη μηχανογράφηση. Οπότε στην αρχή περνούσαμε εμείς από το χαρτί στον υπολογιστή. Μετά ξεκίνησαν και περνούσαν απευθείας τις αναφορές στον υπολογιστή. Συνδέθηκε μετά η μονάδα χνηλάτισης του Υπουργείου Υγείας. Από εκεί έπαιρναν όλες τις επαφές, περνούσαν και τις επαφές του κάθε των θετικών κρουσμάτων. Για την αποφόρτιση του 14-20 μετά προσθέθηκαν και οι προσωπικοί γιατροί και άρχισε να μεγαλώνει το σύστημα. Σε αυτό το σημείο άρχισαν να τίθονται και θέματα προσωπικών δεδομένων. Ναι. Εκεί ξεκινήσαμε να δημιουργούμε διαφορετικούς λογαριασμούς για τον κάθε χρήστη, έτσι να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Και ήμασταν σιγά σιγά συμβατοί και με την οδηγία περί προσωπικών δεδομένων στο λεγόμενο GDPR. Σιγά σιγά προσθέθηκαν επίσης και τα κέντρα υγείας, μπήκαν οι εθελοντές της ΠΟΕΒ για να έχουν τα ραντεβού για τις δειγματοληψίες. Τα κλινικά εργαστήρια συνδέθηκαν μετά για να μπορούν να περνούν απευθείας τα αποτελέσματα και μπήκε και ένα σύστημα να στέλνει αυτόματα SMS σε όλα τα αρνητικά. Όσοι είχαν δώσει δείγμα και ήταν αρνητικό, το περνούσαν και παίρνουν αυτόματο SMS. Έχει επίσης υλοποιηθεί το πρωτόκολλο αποδέσμευσης, το οποίο βασικά μετά, άμα κάποιος εμφανιστεί με θετικό κρούσμα, έρθουν δύο αρνητικά, μετά παίρνουν ξανά δείγματα. Όταν έρθουν ακόμα δύο αρνητικά, όπως το αντιλαμβάνομαι, θεωρείται ότι είχε αποθεραπευτεί το άτομο, όταν και αυτό έχει μπει μέσα στο, έχει υλοποιηθεί. Και από τη στιγμή που είχαμε πολλούς χρήστες, αναγκαστικά είχαμε κάνει και ένα εφεδρικό τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο έπαιρναν όλοι οι χρήστες για τεχνική υποστήριξη. Έτσι, αν υπήρχαν οποιαδήποτε προβλήματα. Ή απορίες. Ή απορίες. Πρέπει να πω ότι όλο αυτό είχε γίνει σε ένα μήνα. Κύριε Παναγιώτου, ακριβώς αξίζει να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Καταρχάς ήταν ένα δίκτυο στο οποίο ενεπλάκει ένα ερευνητικό κέντρο, το κέντρο ΚΙΟΣ. Είχε εμπλοκεί το Υπουργείο Υγείας, υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, όπως η υπηρεσία ασθενοφόρων,
το συντονιστικό κέντρο διαχείρισης των ιατρείων δημόσιας υγείας, τα εργαστήρια που διενεργούσαν αναλύσεις, ο ΟΑΗ με την πλατφόρμα των προσωπικών ιατρών. Και την ίδια ώρα ήταν και όσοι εξετάζοντο, οι οποίοι έπαιρναν πλέον, γιατί στην αρχή εμείς από εδώ, από αυτή την εκπομπή, είχαμε εύλογα παράπονα ότι κύριε εγώ υποβλήθηκα στο τεστ, αλλά δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο για να μου πει ότι είναι αρνητικό ή θετικό. Τώρα πλέον έχει αυτοματοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Μας διέφυγε κύριε Παναγιώτου να κάνουμε και εφημομνία στην ομάδα των εθελοντών δασκάλων και στην ίδια την ΠΟΕΘ που διέθεσε το κτίριο της για να είναι το κέντρο διαχείρισης αυτής της πλατφόρμας. Ναι κύριε Παναγιώτου. Πρέπει να πω επίσης είχαμε και μεγάλη υποστήριξη από το Υφυπουργείο Έρευνας και εκείνοι μας βοήθησαν αρκετά, είχαν φέρει τις επαφές, οπότε είχαν και εκείνοι ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης μετά στήθηκε μια πύλη στην οποία δίνονται στατιστικά δεδομένα, εκεί εμφανίζονται κάποια δεδομένα από τις επαρχίες, τα κρούσματα που υπάρχουν ανά επαρχία, τα δείγματα ανά μέρα, οπότε διάφορα στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να κοιτάξει. Δεν υπάρχει κίνδυνος μέσα από αυτή την πλατφόρμα να δημιουργούμε λανθασμένες εικόνες για περιοχές όπου είχαν αυξημένο αριθμό, ή αφού υπήρχε ο αριθμός δεν υπάρχει και λόγος να τον κρύψουμε? Έτσι, για παράδειγμα, στο χάρτη της Κύπρου, αν μπορεί και η Κωνσταντίνα να μας βοηθήσει, αν πάμε στην Αραδίπου, είναι κατακόκκινη, βαθύ κόκκινο η Αραδίπου, γιατί έχει σε γεωγραφική επικράτεια τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Ναι, τον βλέπουμε τώρα. Αυτά που ακούγαμε στις ειδήσεις τις μέρες φαίνονται ξεκάθαρα εδώ. Κύριε Παναγιώτη, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμη την ύπαρξη αυτής της πλατφόρμας. Και εμείς τη μάθαμε βεβαίως. Καθοδόν. Ναι, καθοδόν, ακριβώς. Μπορείτε να εξηγήσετε ακριβώς τι δείχνει αυτή η πλατφόρμα και να ενημερώσουμε πως μπορεί να την επισκεφθεί οποιοδήποτε θέλει, σωστά? Ναι. Είναι ανοιχτή προς τον κοινό. Ναι, είναι ανοιχτή. Μπορεί να είτε στο σελίδα, είναι covid19.ucy.ac.cy. Οπότε αυτή είναι ανοιχτή και μπορεί να πάει όποιος θέλει να τη δει. Βασικά, το σύστημα όλο που είχαμε πει, μέσα μπαίνουν κάποιες αναφορές για κάθε άτομο που παίρνει τηλέφωνο. Να δούμε σε ολόκληρη την οθόνη, παρακαλώ. Συγγνώμη, να δούμε το χάρτη σε ολόκληρη την οθόνη και την Αραδί, πώς χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συνεχίστε, κύριε Παναγιώτου. Συγγνώμη που σας έχουμε διακόψει. Λοιπόν, όταν μπαίνει μία αναφορά στο σύστημα, είτε για να γίνει ένα δείγμα, είτε ό,τι βγήκε θέση, θα περνούν μέσα από το σύστημα. Όλα αυτά, σαν περίληψη, εμφανίζονται άμα πάτε στα αριστερά, που είναι δεδομένα αναδήμο κοινότητα. Ναι, να τη δείξουμε όλοι τώρα για να κάνουν νόημα και αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής. Ωραία. Την πλατφόρμα, ναι. Βλέπετε καθαρά πόσα δείγματα έχουν πάρθει από την Αραδίπου, πόσα έχουν περαστεί, δείγματα έχουν περαστεί μέσα από αυτή την πλατφόρμα, πόσα έχουν βγει θετικά, και μετά αυτά αποτυπώνονται πάνω στο χάρτη που βλέπετε. Το βλέπουμε, ναι. Μετά μαζέψαμε όλα τα θετικά και τα αναφύλω, μια αναυπηκότητα, αναηλικιακή ομάδα, τα οποία τα βλέπετε στα αριστερά. Μετά πόσα δείγματα έχουν πάρθει καθημερινά, πόσα δείγματα παίρνονται ανά μέρα και τον αριθμό, πώς εξελίσσεται ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων, φαίνεται στην κάτω γραφική παράσταση. Τα δεδομένα πάλι σαν αναεπαρχία φαίνονται κάτω δεξιά. Μετά υπάρχει μια συγκριτική, μια σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Και πάνω εμφανίζεται ένα συνολικό αριθμό. Κύριε Παναγιώτου, σίγουρα θα είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για συναδέλφους σας, σχολών του Πανεπιστημίου και άλλων ιατρικών σχολών ή τμήματων επιδημιολογίας, διότι μπορούν να βρουν συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα που αφορούν το πώς εξελίσσεται η επιδημία του κορονοϊού στον τόπο μας, έτσι. Σωστό. Εκείνο που βλέπουμε και εμείς τώρα είναι να δούμε πώς να προσθέσουμε κάποιες άλλες παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, οι επιδημιολόγοι έχουν αυτό το R0, RO. Ναι. Είναι πώς ένα κρούσμα μεταδίδεται σε άλλους. Ναι.
Προσπαθούμε να δούμε πώς από τα στοιχεία που έχουμε μέσα στην πλατφόρμα, κατά πόσο μπορούμε να βγάλουμε αυτή την πληροφορία ή πώς να την δώσουμε ή πώς να την, σε συνεργασία μαζί με τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε αυτή την πληροφορία εδώ. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πολύ σημαντική για τις επιδημιολογικές μελέτες. Κύριε Παναγιώτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερος να συγχαρούμε τους νονούς Κολλιό και Ηλιάδη. Έτσι, σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή την συνδρομή, σε αυτή την προσπάθεια όλων να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την επιδημία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.